Σταύρος Χριστακόπουλος, διευθυντής έκδοσης στην εφημερίδα Το Ποντίκι, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Χριστακόπουλε. Καλησπέρα σας. Κύριε Χριστακόπουλε, με διευρυμένο οπτικό βλέπουμε ότι στο Ποντίκι αναλύεται το πολιτικό ανάγλυφο εν όψη των ευρωεκλογών και θα ήθελα αυτή την ανάλυση που κάνετε να τη μοιραστείτε εδώ μαζί με τους ακροατές του News Hub. Οδεύοντας προς τις ευρωεκλογές με το μόνο εργαλείο που έχουμε για να κάνουμε εκτίμηση που είναι οι δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι παρόλα τα σκάνδαλα που υπάρχουν, δηλαδή τα τέμπη, την ακρίβεια, την ψήφιση των ομόφυλων ζευγαριών, δεν βλέπουμε μια ιδιαίτερη πτώση της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η κυβέρνηση υφίσταται κάποια φθορά. Η φθορά την υφίσταται κατά βάση από το θέμα του γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Και αυτό γιατί, κυρίως επειδή εκεί υπάρχει μία πάρα πολύ σοβαρή ένταση με την Εκκλησία, την οποία η Εκκλησία συνεχίζει και από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσει πολύ εύκολα. Είναι διάφοροι οι λόγοι γι' αυτό. Πέρα από την θέση αρχής της Εκκλησίας, συνήθως παραβλέπουμε το γεγονός ότι ατύπως έχει αρχίσει και μία προεργασία, να το πω έτσι, για την διαδοχή στην Αρχιεπισκοπή, όποτε εν πάση περιπτώσει προκύψει αυτή, αλλά επειδή οι ιερείς είναι σοφοί άνθρωποι, τρέχουν από τώρα να μαγειρέψουν για να έχουν φαγητό την κρίσιμη ώρα. Υπάρχει ένα κλίμα ιεραρχών το οποίο πιέζει τρομακτικά την Αρχιεπισκοπή, ώστε δεν της επιτρέπει να επιλέξει μεθόδους και τακτικές ταχείας εξισορρόπησης σε σχέση με την κυβέρνηση. Και επίσης υπάρχει μία μικρή βέβαια δυνατότητα υποδοχής αυτού του τύπου της δυσαρέσκειας από ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο όντως μπορούν να υποδεχθούν κάποια κόμματα στα δεξιά της, αλλά όχι σε κάποιο ποσοστό τέτοιο που να δημιουργήσει πραγματικό πρόβλημα. Σε αυτό όμως, επειδή εμπλέξα την Εκκλησία, ίσως διαφεύγει από τους πολλούς ότι το ΠΜΙΟ είναι και ψηφοφόροι και είναι ψηφοφόροι από διάφορα κόμματα. Θεωρείτε ότι η πίεση αυτή που βγαίνει, βλέπουμε ας πούμε κάποιες ενέργειες ιεραρχών που δεν δέχονται βουλευτές που ψήφισαν το νομοσχέδιο, η πίεση αυτή θα μεταφραστεί, υπολογίζεται σε πιο μεγάλο μέγεθος από αυτό που παρουσιάζει δημοσκοπήσεις και στις ευρωεκλογές? Δύσκολα θα γίνει μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, και ο λόγος είναι πολύ απλός. Το ένα είναι ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν ή μπορούν να έχουν σοβαρές φιλοδοξίες για μια απότομη μεγέθυνση. Άρα, επειδή και η ψήφος δεν είναι ποτέ μονοθεματική, αγκαλιάζει το σύνολο της ζωής των ψηφοφόρων και το σύνολο των θεμάτων που τους απασχολούν πάρα πολύ, και εδώ τα θέματα είναι πάρα πολλά, υπάρχει ταυτόχρονα ένα πρόβλημα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, όπου επίσης δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να τρέφει ιδιαίτερη φιλοδοξία, και ούτε είναι και δεν υπάρχει κάποιος πολύ ικανός για να πούμε ότι μπορεί να εισπράξει μια δυσαρέσκεια της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, προφανώς θα έχουμε μια πτώση της Νέας Δημοκρατίας από το ποσοστό των εθνικών εκλογών, αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι για το αν αυτό το τελικό της ποσοστό του ερχόμενου Ιουνίου θα είναι περίπου ίδιο με αυτό των ευρωεκλογών του 2019, το 33% δηλαδή. Ενδέχεται να είναι αυτό, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο, μικρότερο, πάρα πολύ δύσκολα έως απίθανο. Έχω την εντύπωση. Με την αντιπολίτευση βλέπουμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα χάος εκεί. Μετά το συνέδριο δεν έχουν ακόμα κατανεμηθεί σωστά οι ρόλοι, οπότε εξανεμίζονται οι πιθανότητες, τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον, να υπάρξει μια σοβαρή αντιπολίτευση που να καρποθεί αυτό που λέτε. Στην κόντρα τώρα με το ΠΑΣΟΚ βλέπετε να παίρνει κάποιος το κεφάλι από τους δύο? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προβάδισμα σε αυτή την κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργήσουν ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα.
Το ένα είναι η γέννηση του κόμματος Λοβέρδου. Το κόμμα του Λοβέρδου είναι τοποθετημένο περίπου σε θέση αναχώματος σε ό,τι αφορά τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα σκέφτονται ενδεχομένως να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Ο Λοβέρδος είναι καταφανώς πολύ πιο κοντά σε παραδοσιακές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν αύριο το πρωί πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία, δεν απαρξινόταν κανείς. Υπ' αυτή την έννοια, είναι πιθανώς πολύ φιλικότερο για ένα δυσαρεστημένο δεξιό ψηφοφόρο το κόμμα του κυρίου Λοβέρδου. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Ένα δεύτερο πρόβλημα που του προκύπτει είναι ότι πλέον η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να τροφοδοτεί με ποσοστό που δημιουργεί δυναμική εισόδου στην Εθνική Βουλή για τη Νέα Αριστερά. Είναι η πρώτη φορά στις τελευταίες 3-4 δημοσκοπήσεις από τότε που φύγαν από το αφιλιατή συγκεκριμένη ομάδα από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι πλησιάζει στις αναγωγές και σε εκτιμήσεις ψήφου το 3% ή και το ξεπερνάει κατά λίγο. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον δημιουργείται ένα ανάχωμα πολύ πιο συγγενικό προς το ΣΥΡΙΖΑ για ένα κόσμο ο οποίος αισθάνεται αριστερός, δεν αρέσει ο Κασελάκης, διαφωνεί εν πάση περιπτώσει με διάφορες νέες θέσεις του κόμματος κλπ. Αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ για το προσεχές μέλλον, διότι το προηγούμενο διάστημα φαινόταν ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει με τον αέρα του δεύτερου κόμματος σε πρωτοβουλίες ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αυτό δυσκολεύει και δυσκολεύει αρκετά, διότι ένας πολύ πιθανός συνομιλητής και πιθανός μελλοντικός επίτευξης θα ήταν η Νέα Αριστερά, εφόσον δεν κατάφερνε να δημιουργήσει δυναμική εισόδου στη Βουλή. Εάν αυτό συμβεί, τότε αυτόματα η Νέα Αριστερά με 3 χρόνια μπροστά της και με ένα ποσοστό ήδη περίπου κατοχυρωμένο στις τάξεις του 3% ή ίσως και λίγο παραπάνω, δεν έχει κάποιο λόγο να εμπλακεί ούτε σε συζητήσεις, ούτε σε συνεργασίες, ούτε σε τίποτα από όλα αυτά. Άρα, οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για ανασύνθεση του χώρου με πρωταγωνιστή το ίδιο είναι μια προοπτική λίγο πιο θολή από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Σε αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουμε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ, εάν δεν καταφέρει να πλησιάσει το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023 στις εθνικές εκλογές, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορεί να πλασάρει τον εαυτό του ως πρωταγωνιστή του χώρου και κυρίαρχη δύναμη. Εάν δηλαδή περιοριστεί σε μια εικόνα εκλογική σαν αυτή που είδαμε στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, που είναι και η τελευταία χρονικά, με μια ισοπαλία γύρω στο 2014, είναι σαφές ότι ο χώρος αυτός ολόκληρος θα διατηρήσει τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του. Το ένα είναι η τεράστια πολυδιάσπαση, μιλάμε πλέον για πολλά κόμματα σε αυτό το χώρο, και το δεύτερο είναι η ισοπαλία των δύο κυριότερων δυνάμεων του χώρου σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι, για να επιστρέψουμε και στο πρώτο σας ερώτημα, ότι η Νέα Δημοκρατία αισθάνεται ότι στην πραγματικότητα δεν απειλείται. Αυτό είναι κάτι που βλέπουν οι ψηφοφόροι. Επομένως, μπορεί να έχουμε σε ένα βαθμό ένα μικρό ποσοστό ιδεολογικής ψήφου, η οποία θα κατευθυνθεί προς άλλα κόμματα για λόγους αρχής, αλλά δεν είναι και εύκολο πράγμα άλλωστε αυτές τις ευρωεκλογές, αλλά δεν βλέπω η Νέα Δημοκρατία να παθαίνει μια ζημιά τέτοια που να τη δημιουργήσει πρόβλημα στη διαχείριση της υπόλοιπης τετραετίας της. Να μείνουμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια απόψη και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτή, που έχει ξεκινήσει από τότε που είχε αρχίσει η κούρσα της διαδοχής, που έλεγε ότι εάν ο κύριος Ανδρουλάκης έπαιρνε την Ανδρέα Τροποντινά Λοβέρδου να μετατοπιστεί λίγο προς το κέντρο, να αλλάξει λίγο την προσέγγιση στα θέματα του δικαιωματισμού, στα πατριωτικά θέματα, ενδεχομένως να μπορούσε να πάρει ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου. Δεν το επέλεξε, επέλεξε να είναι από την ίδια δεξαμενή, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, που να λένε ότι είναι μια προέκταση του ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό έχει αυτή τη στασιμότητα. Συμφωνείτε με αυτό? Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν έγινε ποτέ προέκταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω ήταν μια πολύ, πολύ βιαστική κριτική την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυρίαρχος. Αλλά ήταν πολύ βιαστικό.
στην πορεία πρώτον το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά εθνικά θέματα, όπως για παράδειγμα τα ελληνοτουρκικά, δεν έχει απόψεις οι οποίες είναι πιο κοντινές στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε άλλο. Διατηρεί τις παραδοσιακές του θέσεις. Επίσης βλέπουμε ότι σε θέματα δικαιωμάτων, για παράδειγμα. Ενώ όμως δεν έχει τη φόρμα αυτή την παλιά του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ που εξέφρασε, ας πούμε, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, Χαρολομπίδης. Καταρχάς, το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ ήταν από το 1996 και μετά μειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ, η οποία συγκεκριμενόταν συνεχώς. Δηλαδή έφτασε σε σημείο περίπου εξαφάνισης, ώστε αυτό που ονομάζαμε τότε πατριωτικό ΠΑΣΟΚ να είναι απλώς μια μικρή τάση από τη θητεία Σιμίτη και μετά. Πρακτικά δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι θα επέστρεφε το ΠΑΣΟΚ σε αρχές που το χαρακτήριζαν τη δεκαετία του 70 και τα πρώτα χρόνια του 80. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι επί Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε και τον Ταβός. Οπότε πιο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ τώρα, αν αρχίσουμε να ψάχνουμε τώρα τι σημαίνει αυτή η έκφραση, θα χαθούμε λίγο. Δεν νομίζω ότι αποτελεί προέκταση του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε έναν δύσκολο ρόλο. Δηλαδή, από τη μία πλευρά οφείλει να κάνει μια αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, χτυπώντας στο κοινό της, προκειμένου να της αφαιρέσει ψήφους. Ταυτόχρονα όμως, η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ είχε τέτοιο μέγεθος, τέτοια ένταση και έχει και τόσο μεγάλη διάρκεια, ώστε να είναι πραγματικά πειρασμός για οποιοδήποτε κόμμα γύρω του να προσπαθεί να του αρπάξει κόσμο. Αυτό λοιπόν, αυτή η δύο διαφορετική δρόμη πρακτικά είναι ασύμπτωτη. Θα πρέπει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί μια ισορροπία προσέγγισης τόσο κεντροδεξιών ψηφοφόρων όσο και αριστερών κεντροαριστερών. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι εφικτό στις μέρες μας. Βρίσκει τη χρυσή τομή σε διάφορα θέματα. Όπως για παράδειγμα στο θέμα του γάμου ομοφύλων, το κατέβασε ο Μητσοτάκης. Το κατέβασε, ο Κασελάκης απλά συμφώνησε, έστω και με μικρές διαφωνίες. Το ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισε πρόβλημα. Και αντιμετώπισε πρόβλημα ακριβώς επειδή στις τάξεις του υπάρχουν στελέχη τα οποία δεν έχουν ακριβώς ίδιες αντιλήψεις και κάποια από αυτά έχουν και αρκετές προσωπικές επιδιώξεις. Οπότε η δημιουργία προβλημάτων είναι στην ατζέντα τους. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι τρομακτικά κρίσιμο. Εάν δεν καταφέρει στις ευρωεκλογές που έρχονται να κατοχυρώσει ένα ποσοστό που θα του δημιουργεί μια δυναμική για την επόμενη τριετία, τότε θα πρέπει να καταβάλει πολύ περισσότερο κόπο για να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στην προσπάθειά του να καταστεί αυτό που έχει υποσχεθεί στον εαυτό του. Δηλαδή, να είναι αυτό ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Για να κλείσουμε και να πιάσουμε λίγο και τα άκρα της γεωγραφίας της πολιτικής. Αν δεν κάνω λάθος οι δημοσκοπήσεις, ο μεγάλος κερδισμένος αυτή τη στιγμή είναι η Ελληνική Λύση, που δείχνει κάπως το 10% και έχει πάρει και ένα ποσοστό η νίκη. Αυτό θέλω να το συνδέσουμε με το εγχώριο αλλά και το διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή, όπως ας πούμε ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ανεβαίνει στην Αμερική, όπως έχουμε το φαινόμενο της Λεπέν στη Γαλλία και της Μελόνι στην Ιταλία, υπάρχει μια έκφραση κοινωνική που βρίσκει τρόπο να βγει μέσα από κόμματα όπως είναι, ας πούμε, του κυρίου Βελόπουλου. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, να παραλληλήσουμε το Βελόπουλο με τη Μελόνι με τον Τραμπ, νομίζω ότι είναι αρκετά υπερβολικό. Δηλαδή, νομίζω ότι η σύγκριση δεν μπορεί να σταθεί. Λέω ότι είναι ως φαινόμενο, γιατί ναι, σίγουρα είναι πολλοί που λένε ότι αν ας πούμε ο Βελόπουλος είχε μια προσέγγιση όπως είναι, ας πούμε, της Λεπέν, ξέρω εγώ, σίγουρα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά του. Κοιτάξτε, το θέμα με το Βελόπουλο και με τους άλλους δύο ηγέτες τους οποίους αναφέρατε είναι το εξής πολύ απλό. Ότι η κυρία Μελόνι αναδείχθηκε ύστερα από μια τεράστια μεταναστευτική κρίση, αλλά κυρίως ύστερα από την πλήρη απαξίωση της παραδοσιακής κεντροδεξιάς. Ο Τραμπ πάτησε πάνω στη χρόνια αναξιοπιστία και κρίση
των παραδοσιακών, των δύο παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, ο Τραμπισμός ως ένα διακριτό ρεύμα υπερφαλάγγισε τους παραδοσιακούς Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι πλέον είχαν αρχίσει να εξαντλούνται. Χτύπησε τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι θεωρήθηκαν το κόμμα του δικαιωματισμού και της Wall Street. Εδώ πέρα δεν έχουμε κάποια κρίση την παραδοσιακή κεντροδεξιά που είναι η Νέα Δημοκρατία. Τέτοιου τύπου φαινόμενα, που δεν φαντάζομαι ότι αυτά θα μπορούσε να τα εκπροσωπήσει ο κ. Βελόπουλος, τέτοιου τύπου φαινόμενα προϋποθέτουν ότι το κόμμα κορμός μιας μεγάλης παράταξης θα περάσει σε κρίση. Εάν δεν συμβεί αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε το φαινόμενο. Και επίσης, εάν παραδοσιακά στα πολιτικά συστήματα κανένα κόμμα δεν χάνει την εξουσία καν, εάν δεν μπει το ίδιο σε κρίση. Πρώτα περνάει το κόμμα διακυβέρνησης σε κρίση και ύστερα εξετάζει ο κόσμος, δηλαδή πρώτα απορρίπτει το συγκεκριμένο κόμμα και ύστερα εξετάζει το αν υπάρχουν γύρω-γύρω δυνάμεις ικανές να τον διαδεχτούν. Σε αυτή τη φάση και τα δύο ερωτήματα είναι αρνητικά. Ούτε η Νέα Δημοκρατία περνάει κρίση, ούτε κάποιος ικανός υπάρχει γύρω-γύρω για να πεις ότι μπορεί να διαδεχθεί τη Νέα Δημοκρατία είτε στην εξουσία, είτε τον ευρύτερο χώρο της. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι έχουμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον και πιθανώς για καιρό ακόμη οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση με βάση. Πάντως, ότι η κουλτούρα woke, ας πούμε, έχει συμβάλει καταλυτικά και το μεταναστευτικό στην άνοδο του Τραμπ ή της Μελώνη, ξέρω εγώ, ή της Λεπέν στη Γαλλία, αυτό είναι γεγονός, έτσι. Προφανώς, εννοείται. Μα αν δείτε, επειδή ακριβώς, γιατί λέω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σε κρίση, θυμάστε το προηγούμενο διάστημα δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα με το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να προσελκύσει, να μετακαλέσει κάποιες δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από διάφορες χώρες, μουσουλμανικές, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες εδώ εργατικές. Μπράβο. Είδατε από ποιες χώρες είναι η τελευταία συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι καμιά μουσουλμανική. Δηλαδή προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και άλλες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης λόγω της πολιτισμικής ασυμβατότητας των μεταναστών με τις τοπικές κοινωνίες της χώρας υποδοχής. Τέτοιου τύπου προβλήματα φαίνεται ότι η κυβέρνηση συνειδητοποίησε ότι δεν πρέπει να δημιουργήσει. Έκανε λοιπόν μια ωραιότατη στροφή και από εκεί που συζητούσε με το Πακιστάν, συζητάει με την Ινδία και μια σειρά άλλες μη μουσουλμανικές χώρες. Θέλω να πω ότι το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο του, δηλαδή δεν αρκεί μια χώρα να έχει μετανάστες. Πρέπει αυτοί οι μετανάστες να δημιουργούν ζητήματα. Πρέπει να δημιουργούν ζητήματα αλλίωση ταυτοτήτων. Πρέπει να δημιουργούν ζητήματα μη συμβατότητας με τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό και τα λοιπά των κοινωνιών και πρέπει να πρόκειται για μεταναστευτικές κοινότητες οι οποίες αρνούνται να ενσωματωθούν και λειτουργούν ενίοτε ανταγωνιστικά σε διάφορα επίπεδα με τους λαούς των χωρών υποδοχής. Ο Μητσοτάκης λοιπόν φαίνεται να κατάλαβε, και αν όχι ο Μητσοτάκης σίγουρα κάποια άλλη δική του, ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι λάθος. Αυτό σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα. Κάνουμε μια ωραία στροφή λοιπόν, και επειδή εκ των πραγμάτων χρειαζόμαστε χέρια, είναι ξεκάθαρο ότι αν δούμε τα στοιχεία που δημοσιεύονται κατά καιρούς, προφανώς χρειαζόμαστε μετανάστες. Ώστε δεν υπάρχει καμία χώρα του δυτικού ή ανεπτυγμένου κόσμου που να μην τους χρειάζεται πια. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει σχεδόν παντού πρόβλημα εργατικών χεριών. Ωστόσο, βλέπω ότι εκδηλώνουν την πρόνοια να αξιοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ευκολότερα εντάξιμοι και ενσωματώσιμοι και ενδεχομένως θα μπορούν να απορροφηθούν με κάποιο τρόπο από την κοινωνία χωρίς κραδασμούς. Αυτό τα μαθήματα μάλλον πολλών άλλων γύρω-γύρω φαίνεται με κάποιο τρόπο να γίνονται μαθήματα στην Ελλάδα και αυτό εγώ το θεωρώ ευτυχές. Αυτό πάντως, και με αυτό να κλείσουμε, νομίζω ότι το εντόπισε, δηλαδή τα προβλήματα της Γαλλίας τα εντόπισε εκεί η Ισπανία, γι' αυτό και προτίμησε
να εισαγάγει μετανάστες για να καλύψει τις ανάγκες στο ανθρώπινο δυναμικό από τη Λατινική Αμερική, που είναι συμβατή με την... Και γλωσσικά και πολιτισμικά και θρησκευτικά. Σε όλα. Για να μην υπάρξει ανισορροπία. Κύριε Χρυστακόπουλε... Συγγνώμη, ναι. Μια τελευταία παρατήρηση. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί, πρώτα το πω, δικαιωματιστές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κατηγορούν την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, ως περίπου αριστερό Τραμπ ή αριστερό Όρμπαν, επειδή έχει κάνει επαναπρόθεση στο μισό Μαρόκο. Έτσι, αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό μπορείτε να το δείτε. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένας χαρακτηρισμός που τον διάβασα το τελευταίο διάστημα και είναι ένα θέμα ανοιχτό και λέω, μα τι περιμένουν. Μα... Δηλαδή, όταν όλοι αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ο Σάντζεφ και ακριβώς ό,τι να κάνει. Αυτό πάντως που λέτε είναι φαινόμενο το οποίο βρίσκει πολλούς διασώτες στην Ευρώπη. Δηλαδή και στην Δανία έχουμε σοσιαλδημοκράτες που μετέρχονται τέτοιες πολιτικές και στη Σουηδία κάποια στιγμή με πρόταση ας πούμε του αντίστοιχου ΣΥΡΙΖΑ εκεί κατέβηκε ο στρατός στον δρόμο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα θέματα που είχαν. Έτσι δεν είναι? Εάν κανείς προσπαθεί να βλέπει τα προβλήματα ως προβλήματα, αν είναι ρεαλιστής, είναι προφανές ότι δεν, και αποφεύγει τις ιδεολογικές παροπίδες, είναι προφανές ότι πρέπει να αναζητεί λύσεις. Οι χώρες αυτές διαπίστωσαν ότι βρίσκονται στα πρόθυρα κοινωνικών κρίσεων. Επειδή λοιπόν ήδη βλέπουν κρίσεις να έρχονται, βλέπουν φαινόμενα τύπου Γερμανίας, όπου έχουμε την άκρα δεξιά αξιωματική αντιπολίτευση σχεδόν, προοπτικά μάλλον αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ είδαμε στην Γερμανία το φοβερό να διασπάται το κόμμα της αριστεράς και η κυρία Wagenknecht, η λεγόμενη κόκκινη Σάρα, η οποία αποχώρησε, κράτησε όλη την κοινωνική ατζέντα, οικονομική ατζέντα ενός αριστερού κόμματος και ενέταξε στις θέσεις της μια σκληρή πολιτική για το μεταναστευτικό. Αποτέλεσμα, η κυρία Wagenknecht πιθανότατα θα είναι στην επόμενη Βουλή, ενώ δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα είναι το παραδοσιακό κόμμα της αριστεράς. Γιατί είναι στην Ανατολική Γερμανίδα? Γιατί στην Ανατολική Γερμανία έχουν μεταφερθεί περισσότεροι μετανάστες από 1 εκατομμύριο Σύρους που είχε εισαγάγει τότε η κυρία Μέρκελ. Είναι από μια περιοχή που ξέρει το πρόβλημα, το ζει και επίσης βλέπει ότι στην Ανατολική Γερμανία αναπτύχθηκε και μάλιστα με αυτούς τους τρομερούς ρυθμούς η ακραδεξιά. Μια γυναίκα λοιπόν αριστερή, η οποία βλέπει το πρόβλημα, είναι σε πλήρη θέση να το κατανοήσει απολύτως και αλλάζει ρότα. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να μιλάει στον κόσμο αγνώντας το πρόβλημά του. Αυτό το σημείο πάντως που εντοπίζεται είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι μια πολιτικό ή μια τάση αφού γράζεται το πρόβλημα της κοινωνίας χωρίς η ιδεολογία να οξυδώνει την κρίση για τα βασικά ζητήματα. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα πριν ότι το σημαντικό είναι να βγάζουμε τις παροπίδες και να κοιτάμε το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί. Κύριε Χρυστακόπουλο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.